Γεια σας. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε διάφορες ασκήσεις για περισσότερη εξάσκηση όσων έχουμε δει στα προηγούμενα βίντεο. Η άσκηση 1 αναφέρει ότι σε ένα χάρτη κάθε εκατοστό μήκους απόσταση αντιστοιχεί σε 45 χιλιόμετρα πραγματικής απόστασης. Αν δύο πόλεις απέχουν 2,4 εκατοστά στο χάρτη, ποια είναι η πραγματική τους απόσταση σε χιλιόμετρα? Αυτό είναι το κεφάλαιο των αναλογιών, ανάλογα και αντιστρόφως ανάλογα ποσά, άρα χρειαζόμαστε πίνακα. Ο πίνακας έχει να κάνει με εκατοστά και χιλιόμετρα. Δύο στήλες. Είναι ένα απλό πρόβλημα. Γνωρίζουμε ότι για ένα εκατοστό στο χάρτη, το κάθε ένα αντιστοιχεί σε 45 χιλιόμετρα. Εμείς θέλουμε να δούμε τα 2,4 εκατοστά που απέχουν οι δύο πόλεις, πόσο είναι η πραγματική τους απόσταση. Καθώς αυξάνεται η απόσταση του χάρτη, αυξάνεται και η πραγματική απόστασή τους. Άρα αυτά τα ποσά είναι ανάλογα. Άρα χρησιμοποιούμε τον χιαστή μας, που θα είναι 1 επί χ ίσον 2,4 επί 45. Άρα το χ βγαίνει 108 χιλιόμετρα. Άρα η πραγματική τους απόσταση είναι 108 χιλιόμετρα. Η επόμενη άσκηση μας λέει ότι ο σύνδεσμος γονείων ενός σχολείου μάζεψε 140 βιβλία, 100 τετράδια και 180 μολύβια για να φτιάξει πακέτα τα οποία θα προσφέρει στα παιδιά του σχολείου. Πόσα το πολύ όμοια πακέτα μπορεί να φτιάξει και πόσα βιβλία, τετράδια και μολύβια θα περιέχει το κάθε πακέτο? Εδώ ψάχνουμε να χωρίσουμε τα τρία αντικείμενα σε πακέτα που να περιέχουν τον ίδιο αριθμό αντικειμένων, σε ίσα πακέτα. Για να το κάνουμε αυτό πρέπει να αναλύσουμε τους αριθμούς σε πρώτους παράγοντες. Τι σημαίνει αυτό? Παίρνοντας τον αριθμό, αρχίζουμε και διαιρούμε με πρώτους αριθμούς. Ξεκινούμε πάντα με το 2. Υπενθυμίζουμε ότι το 1 δεν θεωρείται πρώτος αριθμός και ότι το 2 είναι μοναδικός άρτιος, δηλαδή ζυγός πρώτος. 140 δια 2, 70. 70 δια 2, 35. Το 35 δεν διαιρείται ούτε με το 2, ούτε με το 3. Άρα πάμε στο 5, μένει 7. 7 δια 7, 1. Άρα το 140 έχει αναλυθεί σε 2 στη δευτέρα, επί 5, επί 7. Το 100, με τον ίδιο τρόπο, 100 δια 2, 50. 50 δια 2, 25. 25 δια 5, 5. Και 5 δια 5, 1. Άρα το 100 ισούται με 2 στη δευτέρα, επί 5 στη δευτέρα. Τέλος, τα μολύβια που είναι 180, δια 2, 90, δια 2, 45, δια 3, διαιρείται με το 3, μας μένει 15, δια 3, 5, δια 5, 1. Άρα το 180 έχει αναλυθεί σε 2 στο τετράγωνο, επί 3 στο τετράγωνο, επί 5. Αφού θέλουμε να χωρίσουμε αυτά τα αντικείμενα σε πακέτα, πρέπει να ασχοληθούμε με το μέγιστο κοινό διαιρέτη. Ο μέγιστος κοινός διαιρέτης των τριών αυτών αριθμών είναι το 2 στο τετράγωνο επί 5. Μέγιστος κοινός διαιρέτης είναι οι διαιρέτες. Διαιρέτες είναι οι περιττοί αριθμοί, οι κοινοί. Άρα έχουμε το 2 κοινό, ένας, άρα το 2, επί ξανά το 2, άρα έχουμε 2 στο τετράγωνο, επί το 5. Το 7 δεν το έχουν κοινό, 5 δεν έχουν κοινό οι άλλοι αριθμοί, 3 δεν έχουν οι άλλοι αριθμοί, άρα η κοινή μας είναι από το 2 στο τετράγωνο επί 5. 2 στο τετράγωνο είναι 4 επί 5, 20. Άρα θα δημιουργηθούν 20 όμοια πακέτα. Το δεύτερο ερώτημα λέει πόσα βιβλία, τετράδια και μολύβια θα περιέχει το κάθε πακέτο.
Για να το δούμε αυτό, πρέπει να διαιρέσουμε τον κάθε αριθμό με το μέγιστο διαιρέτη. 140 δια 20. 7. Άρα το κάθε πακέτο θα έχει 7 βιβλία. Μετά έχουμε 100 δια 20, 5, άρα θα περιέχει 5 τετράδια. Και 180 δια 20, 9 μολύβια. Μία σημείωση εδώ είναι ότι αν μας δυσκολεύει να κάνουμε την οποιαδήποτε διαίρεση σε αυτήν την περίπτωση εδώ, τότε μπορούμε να δούμε τι μας έχει απομείνει από τη διαίρεση πάνω. Δηλαδή, αν ο μέγιστος κοινός διαιρέτης ήταν το 2 επί 2, 2 επί 2 επί 5, μας έχει μείνει το 7 που δεν χρησιμοποιήσαμε. Άρα, θα έχουμε 7 βιβλία. Εδώ θα έχουμε 5 βιβλία. 5, συγγνώμη, τετράδια. Εδώ θα έχουμε 9 μολύβια. Στην επόμενη άσκηση έχουμε. Έχουμε τον Ανδρέα, τον Μιχάλη και τον Χρήστο, οι οποίοι ξεκινούν από την είσοδο του σχολείου με τα ποδήλατά τους και κάνουν διαδοχικούς γύρους του σχολείου. Ο Νίκος χρειάζεται, λέει, 20 λεπτά για να ολοκληρώσει ένα γύρο. Ο Γιώργος χρειάζεται 18, ενώ ο Χρήστος χρειάζεται 15 λεπτά. Μετά από πόση ώρα θα ξανασυναντηθούν για πρώτη φορά στην είσοδο του σχολείου και πόσους γύρους θα έχει κάνει ο καθένας. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι αν έχουμε να χωρίσουμε αντικείμενα σε κουτιά, όπως ήταν και η προηγούμενη άσκηση, τότε ασχολούμαστε με το μέγιστο κοινό διαιρέτη. Όταν πρέπει να ξανασυναντηθούν κάποια άτομα ή να ξαναχτυπήσουν οι καμπάνες κλπ, τότε ασχολούμαστε με το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο. Είτε έχουμε το πρώτο είτε το δεύτερο, ξεκινούμε με τους αριθμούς και τους αναλύουμε σε πρώτους παράγοντες. Δηλαδή, έχουμε το 20 που θα αναλυθεί, το 18 και το 15. Έχουμε 20 δια 2, 10, 10 δια 2, 5, 5 δια 5, 1. Άρα το 20 θα ισούται με 2 στο τετράγωνο επί 5. Το 18 διαιρείται με το 2, έχουμε 9, 9 δια 3, 3, 3 δια 3, 1. Άρα το 18 θα ισούται με 2 επί 3 στο τετράγωνο. Ενώ το 15 θα ισούται με 15 δια 3, 5, δια 5, 1. Άρα το 15 ισούται με 3 επί 5. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα έχουμε 3 άτομα τα οποία θα ξανασυναντηθούν. Άρα θέλουμε ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο. Το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο το βρίσκουμε με τους παράγοντες που υπάρχουν στους αριθμούς που έχουμε αναλύσει, στη μέγιστη δύναμη. Δηλαδή, ο πρώτος αριθμός που υπάρχει είναι το 2, εδώ υπάρχει στο τετράγωνο, εδώ υπάρχει στην πρώτη και εδώ δεν υπάρχει καθόλου. Άρα, αφού υπάρχει το 2, διαλέγουμε στη μεγαλύτερη δύναμη που υπάρχει στον αριθμό. Άρα, είναι 2 στο τετράγωνο. Ο επόμενος αριθμός είναι το 5, το οποίο εμφανίζεται μία φορά εδώ, εδώ καθόλου, εδώ μία φορά, άρα η μεγαλύτερη φορά που εμφανίζεται σε έναν αριθμό είναι μία. Και ο επόμενος αριθμός είναι το 3, ο οποίος εμφανίζεται εδώ δύο φορές, ενώ εδώ μία φορά. Σε ποιον αριθμό εμφανίζεται περισσότερες φορές? Στο 18, άρα επιλέγουμε το 3 στο τετράγωνο. 2 στο τετράγωνο ισούται με 4, επί 5, 3 στο τετράγωνο 9. 4 επί 5, 20, 20 επί 9, 180. Άρα θα ξανασυναντηθούν σε 180 λεπτά, δηλαδή σε 3 ώρες. Το επόμενο ερώτημα λέει πόσους γύρους θα έχει κάνει ο κάθε ένας. Για να το δούμε αυτό, πρέπει να πάρουμε το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο και αυτό να το διαιρέσουμε με τον κάθε αριθμό που έχουμε αναλύσει. Άρα 180 δια 20 έχουμε 9. Άρα ο Νίκος θα κάνει 9 γύρους.
Το ίδιο θα κάνουν και για τα υπόλοιπα. 180 δια 18, ο Γιώργος θα κάνει 10 γύρους, ενώ 180 δια 15, ο Χρήστος θα κάνει 12 γύρους. Στην επόμενη άσκηση έχουμε ένα τρένο το οποίο κινείται και κάνει διάφορες στάσεις. Ξεκινά από την πρώτη στάση, όπου μόνο στην πρώτη επιβιβάζονται επιβάτες, ενώ σε όλες τις επόμενες στάσεις μπορούν μόνο να αποβιβαστούν. Σε κάθε στάση από τη δεύτερη και μετά αποβιβάζονται οι μισοί επιβάτες που βρίσκονται στο λεωφορείο. Αν στην πέμπτη στάση έχουν παραμείνει μόνο 2 επιβάτες, πόσοι επιβάτες ανέβηκαν στην πρώτη στάση. Άρα εμείς τώρα έχουμε 5 στάσεις, πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη και πέμπτη. Γνωρίζουμε ότι μόνο στην πρώτη στάση ανεβαίνουν επιβάτες. Από την πρώτη και μετά μόνο κατεβαίνουν. Δεν γνωρίζουμε τον αριθμό που έχει ανέβει στην πρώτη στάση, άρα τον γράφουμε ως χ. Έχουμε χ επιβάτες. Στην επόμενη στάση και σε κάθε επόμενη στάση κατεβαίνουν οι μισοί επιβάτες από αυτούς που βρίσκονται στο λεωφορείο. Άρα, στη δεύτερη στάση θα κατέβουν οι μισοί, άρα μένουν οι άλλοι μισοί στο λεωφορείο. Το μισό του χ είναι χ δια 2. Στην τρίτη στάση θα κατέβουν οι μισοί που υπήρχαν στο λεωφορείο στη δεύτερη στάση. Άρα, το μισό του χ δια 2 είναι χ δια 4. Στην επόμενη στάση θα έχουμε χ δια 8 και στην τελευταία χ δια 16, αφού κατεβαίνουν κάθε φορά οι μισοί επιβάτες. Όμως γνωρίζουμε ότι στην πέμπτη στάση έχουν παραμείνει μόνο 2 επιβάτες. Άρα ο αριθμός αυτός που έχει παραμείνει στο λεωφορείο ισούται με 2. Γνωρίζουμε ότι είναι 2 επιβάτες. Άρα έτσι μπορούμε να λύσουμε. Έχουμε δημιουργήσει μία εξίσωση, η οποία μπορούμε να τη λύσουμε. Οπότε έχουμε χ ίσον 2 επί 16, άρα το χ ισούται με 32. Άρα γνωρίζουμε ότι στην πρώτη στάση είχαν ανέβει 32 επιβάτες. Στην άσκηση 5 έχουμε έναν αριθμό, ο οποίος αν διαιρεθεί με το 4, μας δίνει υπόλοιπο 3. Θέλουμε να δούμε ποιο είναι το υπόλοιπο αν διαιρέσουμε το διπλάσιο του αριθμού αυτού με το 4. Λοιπόν, γνωρίζουμε ότι το υπόλοιπο που υπάρχει σε μία διαίρεση είναι πάντα μικρότερο από το διαιρέτη. Ο διαιρέτης στην περίπτωσή μας είναι το 4 και το υπόλοιπο στην πρώτη περίπτωση είναι το 3. Άρα γνωρίζουμε ότι το υπόλοιπο θα είναι σίγουρα μικρότερο από τον διαιρέτη σε κάθε διαίρεση. Έχουμε επίσης ότι ένας διαιρεταίος, ένας αριθμός, ισούται με τον διαιρέτη του επί το πηλίκο συν το υπόλοιπο. Αυτή είναι η σχέση μιας διαίρεσης, που συνδέει όλες τις έννοιες μιας διαίρεσης. Εμείς γνωρίζουμε ότι έχουμε ένα διαιρέτη, ο οποίος διαιρείται με το 4, μας δίνει ένα αποτέλεσμα, ένα πηλίκο και έναν υπόλοιπο 3. Στη δεύτερη περίπτωση λέει, θέλουμε το υπόλοιπο αν διαιρέσουμε το διπλάσιο του αριθμού. Άρα έχουμε το δέλτα, το οποίο θέλουμε να το διπλασιάσουμε. Και πάλι με τον αριθμό 4 να διαιρεθεί, αφού πολλαπλασιάζουμε επί 2 στο αριστερό μέλος, πρέπει το ίδιο να συμβεί και στο δεξί μέλος. Άρα το 4π συν 3 να πολλαπλασιαστεί και αυτό με 2. Άρα έχουμε ένα αριθμό διπλάσιο από τον προηγούμενο και εδώ έχουμε 2 επί 4 επί π συν 2 επί 3. Κάναμε τη λεγόμενη επιμεριστική ιδιότητα.
Γνωρίζουμε επίσης ότι ο διαιρέτης ήταν το 4 και θέλουμε να παραμείνει το 4. Άρα έχουμε το διαιρέτη που είναι το 4, άρα το πηλίκο μας θα είναι το 2π. Διπλάσιο πηλίκο. Και το υπόλοιπο θα είναι το 6. Έχουμε αναφέρει όμως ότι το υπόλοιπο πρέπει να είναι σίγουρα μικρότερο από το διαιρέτη. Άρα, αφού μας έχει μείνει ένα υπόλοιπο 6, με διαιρέτη το 4, πρέπει να συνεχίσει να γίνεται η διαίρεση. Πρέπει να συνεχιστεί η διαίρεση. Άρα θα κάνουμε 6 δια 4, 1. Αφαιρούμε μία φορά το 4, 4, άρα μας μένει 2. Το 2 είναι μικρότερο από το 4, άρα τώρα θα σταματήσει η διαίρεση. Οπότε το υπόλοιπο στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το 2, που μας έχει απομείνει εδώ. Στην άσκηση 6 έχουμε να βρείτε το μικρότερο από τους 3 διαδοχικούς αριθμούς, φυσικούς αριθμούς, των οποίων το άθροισμά τους να είναι πάνω από 15 και κάτω από 20. Διαδοχικοί αριθμοί είναι 3 αριθμοί συνεχόμενοι, όπως είναι για παράδειγμα 3, 4, 5, 8, 9, 10 και ούτω καθεξής, των οποίων το άθροισμα να είναι πάνω από 15 και κάτω από 20. Εδώ μπορούμε να σκεφτούμε ότι αφού έχουμε 3 διαδοχικούς αριθμούς, μπορούμε να υπολογίσουμε στο περίπου τη διαίρεση. Γιατί διαίρεση? Γιατί θα θεωρήσουμε ότι έχουμε 3 τους ίδιους αριθμούς. Γι' αυτό και είπαμε στο περίπου. Δηλαδή, αν κάνουμε 15 δια 3, αν έχουμε 3 φορές τον ίδιο αριθμό, έχουμε 5. Ενώ αν κάνουμε 20 δια 3, έχουμε 6,67. Άρα οι αριθμοί κυμαίνονται από το 5 και το 6. Οπότε οι αριθμοί μας θα είναι το 5, το 6 και το 7. Για να είμαστε σίγουροι φυσικά, καλό είναι να γίνει και το άθροισμά τους. Άρα 5 συν 6 συν 7 έχουμε 18. Το 18 είναι ένας αριθμός που κυμαίνεται από το 15 μέχρι το 20. Ο μικρότερος από αυτούς, που πρέπει να το γράψουμε ξεχωριστά, να τον κυκλώσουμε βασικά, είναι το 5. Στην περίπτωση που έχουμε τα πολλαπλής φυσικά, θα έχουμε τα πολλαπλής α, το οποίο θα μας δώσει το 4, β, το 5, γ, το 6. Δέλτα μπορεί το 2. Αν από τη στιγμή που πάρουμε το μικρότερο αριθμό, το 15, και τον διαιρέσουμε με το 3, αφού είναι 3 οι διαδοχικοί αριθμοί και μας βγάλει 5, τότε ο μικρότερος αριθμός θα είναι αυτός. Άρα κατευθείαν και η απάντηση είναι το 5, δηλαδή δεν θα χρειαζόταν να κάνουμε την επόμενη όλη τη διαδικασία. Καλό είναι να γίνει όμως για επαλήθευση, κυρίως το άθροισμα, αλλά από αυτή τη διαίρεση μπορούμε να επιλέξουμε την απάντηση για παράδειγμα β. Η άσκηση 7 λέει, ένα πλοίο ξεκινά από το λιμανάκι της Πάφου με κατεύθυνση νότιο-δυτικά για 60 χιλιόμετρα. Μετά αλλάζει κατεύθυνση με γωνία 90 μοίρες και κινείται βόρειο-δυτικά για 25 χιλιόμετρα. Στη συνέχεια αλλάζει και πάλι πορεία και πλέει βόρειο-ανατολικά για 60 χιλιόμετρα παράλληλα από την αρχική του πορεία και εκεί σταματά. Πόσο μακριά βρίσκεται το πλοίο από το λιμανάκι της Πάφου? Εδώ καλό είναι να γίνει ένα σχεδιάγραμμα μικρό για κατανόηση όλης της περιγραφής που μας έχει κάνει η άσκηση. Ξεκινάμε από το λιμανάκι της Πάφου. Η τελεία. Το πλοίο κινείται νότιο-δυτικά. Άρα πάμε εδώ περίπου. Και έχουμε ότι κινείται για 60 χιλιόμετρα. Εδώ που σταματά, αλλάζει η κατεύθυνση με γωνία 90 μοίρες, βόρειο-δυτικά, άρα κινείται εκεί, με γωνία 90 μοίρες. Άρα για 25 χιλιόμετρα κινείται βόρειο-δυτικά.
Στη συνέχεια λέει, αλλάζει εδώ που σταματά, κάνει τα 25 χιλιόμετρα, σταματά και γυρνάει βόρειο-ανατολικά με πορεία παράλληλη από την αρχική. Άρα έχουμε παράλληλη από την αρχική και 60 χιλιόμετρα. Και θέλουμε να δούμε εδώ που σταματά πόση απόσταση έχει από το λιμανάκι της Πάφου. Άρα εμείς ψάχνουμε αυτή την απόσταση. Εδώ. Πρέπει να παρατηρήσουμε εδώ ότι δημιουργήσαμε ένα ορθογώνιο. Κινείτο 60 χιλιόμετρα, με 90 μοίρες γύρισε και πήγαινε για 25 χιλιόμετρα, γύρισε πάλι με γωνία 90 μοίρες για 60 χιλιόμετρα. Άρα έχουμε απέναντι πλευρές παράλληλες και ίσες, απέναντι πλευρές παράλληλες και ίσες, και έχουμε ότι σχηματίζει γωνίες με 90 μοιρών. Άρα το συγκεκριμένο σχήμα είναι ορθογώνιο, που στο ορθογώνιο έχουμε ότι οι απέναντι πλευρές ισούνται. Άρα έχουμε 60-60, άρα η πλευρά αυτή που ψάχνουμε είναι 25. Άρα κατευθείαν απέχει από το λιμανάκι 25 χιλιόμετρα. Στην άσκηση 8 έχουμε ένα μείγμα από 320 λίτρα. Ο λόγος νερού προς αλκοόλ είναι 5 τρίτα. Αν προσθέσουμε 40 λίτρα νερό, ποιος θα είναι τώρα ο λόγος νερού προς αλκοόλ? Για να λυθούν τέτοιου είδους προβλήματα, πρέπει, όπως έχουμε την αναλογία, να προσθέσουμε τις αναλογίες. Άρα 5 συν 3, 8. 8 είναι η αναλογία, η συνολική. Άρα έχουμε λίτρα και αναλογία. Έχουμε δηλαδή τα 320, τα 320 λίτρα που είναι όλο το μείγμα, ισούται με 8. Άρα 5 που είναι αναλογία το μέρος του νερού, πόσα είναι σε λίτρα. Γνωρίζουμε ότι τα ποσά είναι ανάλογα, γιατί καθώς μικραίνει το μέρος σε αναλογία, μικραίνει και τα ποσότητα σε λίτρα. Άρα εφαρμόζουμε χιαστή, η οποία θα είναι 320 επί 5 ίσον 8 χ. Καλό είναι πρώτα να διαιρέσουμε με το 8 για να υπάρξουν απλοποιήσεις. Άρα 8 με το 320, 8 δια 8, 1, 320 δια 8, 40. Άρα έχουμε ότι το χ ισούται με 200. Το χ ήταν η ποσότητα του νερού στο μείγμα, άρα είχαμε 200 λίτρα. Ξέρουμε ότι θα προσθέσουμε 40, άρα το νερό θα γίνει 240 λίτρα. Η αναλογία τώρα θα πρέπει να γίνει. Ξέρουμε θα προσθέσουμε 40 λίτρα. Άρα, αφού το αφού γνωρίζουμε ότι το νερό είναι 200 λίτρα, γνωρίζουμε ότι, για παράδειγμα, με ψ, η αλκοόλη θα περιέχει τα υπόλοιπα, 120 λίτρα, αφού συνολικά ήταν 320 λίτρα. Γνωρίζουμε τώρα ότι θα προσθέσουμε 40 λίτρα νερό, άρα το νερό θα γίνει 240 και ψάχνουμε το λόγο του νερού προς την αλκοόλη. Γνωρίζουμε ότι η αλκοόλη επίσης δεν θα αυξηθεί,
Άρα ο λόγος είναι 2 προς 1 ή αλλιώς 2 προς 1, διπλάσια ποσότητα νερού από την αλκοόλ. Η άσκηση 9 μας λέει πόσα λίτρα από μείγμα με περιεκτικότητα 20% σε αλκοόλ πρέπει να προσθέσουμε σε 5 λίτρα από το μείγμα για να κατασκευάσουμε μείγμα με περιεκτικότητα 30% σε αλκοόλ. Άρα εμείς ψάχνουμε τα λίτρα που πρέπει να προσθέσουμε, τα οποία έχουν περιεκτικότητα σε αλκοόλ 20%. Άρα εμείς ψάχνουμε τα λίτρα τα οποία έχουν περιεκτικότητα 20%. Σε αυτά τα λίτρα, σε αυτό το μείγμα με τα ίδια λίτρα, εμείς θα προσθέσουμε 5 ακόμα λίτρα, έτσι ώστε το μείγμα που θα κατασκευαστεί να αυξήσει την αλκοόλη του σε ποσοστό και να γίνει 30%. Εμείς γνωρίζουμε ότι αυξάνοντας την ποσότητα του μείγματος, αυξάνεται και η περιεκτικότητα σε αλκοόλ. Άρα τα ποσά είναι ανάλογα. Άρα κάνουμε το χιαστή, ο οποίος θα είναι χ επί 30% ίσον με χ συν 5 επί 20%. Γνωρίζουμε ότι τα ποσοστά μπορούμε να τα γράψουμε σε μορφή κλάσματος. Άρα χ επί 30% ίσον με χ συν 5 επί 20%. Θα ξεκινήσουμε λίγο τις απλοποιήσεις. Το 100 με το 100 μπορεί να απλοποιηθεί, άρα μας μένει 30χ ίσον 20χ συν 5 επί 20% επιμεριστική. Χωρίζουμε γνωστούς από αγνώστους, άρα έχουμε 10χ ίσον 100, διαιρούμε με το 10, 100 δια 10, άρα χ ίσον 10. Και τέλος έχουμε την 10η άσκηση και τελευταία μας άσκηση για αυτό το βίντεο, η οποία λέει, έχουμε 3 αριθμούς. Αν ο πρώτος ισούται με το 1 τρίτο του δεύτερου και ο δεύτερος ισούται με το 1 πέμπτο του τρίτου, να βρούμε τον τρίτο αριθμό αν ο πρώτος ισούται με 3. Γνωρίζουμε ότι ο πρώτος αριθμός ισούται με 3. Έχουμε τον δεύτερο και τον τρίτο αριθμό. Επίσης για τον πρώτο γνωρίζουμε ότι ο πρώτος ισούται με το 1 τρίτο του δεύτερου. Άρα τον δεύτερο τον έθεσα ως χ. Μπορούμε να κάνουμε πράξεις 3 επί 3 ίσον χ, άρα χ ίσον 9. Άρα ο δεύτερος αριθμός είναι το 9. Και μετά γνωρίζουμε ότι ο δεύτερος αριθμός που βρήκαμε 9 ισούται με το 1 πέμπτο του τρίτου. Τον τρίτο μπορείτε να το βάλετε πάλι χ, αλλά προτιμούμε με άλλο γράμμα, άρα το συμβολίζω με ψ. Κάνουμε 9 επί 5 ίσον ψ, άρα το ψ ίσον 45. Άρα ο τρίτος αριθμός και το ζητούμενο της άσκησης είναι το 45. Εδώ τελειώνει και το σημερινό μας βίντεο. Αν υπάρχουν απορίες μπορείτε όπως πάντα να γράψετε κάτω στα σχόλια. Και καλό διάβασμα σε όλους και καλές επιτυχίες.